σε μια περίοδο που η κατά κάποιο τρόπο αγάπη προς την πατρίδα έχει ατονίσει. Γιατί? Διότι οι πικρίες με τις κατά καιρούς κατακριτικές βλέψεις των όμορων των γειτόνων μας μας έχει οδηγήσει στο να ανασυνταχθούμε. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από το Δήμο μας είναι μια καταπληκτική σοβαρή πράξη ανάδειξης της ιστορίας του Μαλεβιζιού. Αυτό για μένα δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, πράγματι υπάρχει μια ιστορία, θα μένει, και συγχαρητήρια που πήρατε την πρωτοβουλία και όλοι οι εκλεκτοί επιστήμονες στον τομέα του ο καθένας πιστεύω ότι θα αναδειχθεί ένα καταπληκτικό έργο. Γιατί υπάρχει πολύ υλικό, γιατί πάντα το Μαλεβίζι ήταν στην πρώτη γραμμή να υπερασπιστεί τον τόπο του, την πατρίδα του, την Ελλάδα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω εγώ είναι το εξής, ότι μετά από την έκδοση του βιβλίου και την διεκπαιρέωση όλης αυτής της προσπάθειας που θα κάνουν όλοι οι εκλεκτοί ομάδα οι επιστήμονες, θα πρέπει αυτό, όπως τόνισε και ο Ηρακλής ο Κυριανάκης, να γίνει ευρύτερα γνωστός στην νεολαία, στους νέους, στα σχολεία. Προτείνω λοιπόν ότι θα μπορούσε να είναι μία διδακτέα ύλη για την ιστορία του Μαλεβιζίου στα σχολεία του Μαλεβιζίου. Είναι κάτι που λείπει, μας έχει προβληματίσει όλους, γιατί σε ερωτήσεις που κατά καιρούς έκανα τη διάρκεια της 25ης Αυγούστου, ρώτησα προσωπικά μερικά νέα παιδιά, οι απαντήσεις ήταν απογοητευτικές. Άλλοι ότι τότε είχαμε ένα πόλεμο, αλλά παιδιά δεν γνώριζαν και νομίζω ότι η ιστορία του τόπου προέχει στα σχολεία μας και της Ελλάδας. Είναι κάτι που νομίζω ότι χρειάζεται να τονωθεί.